Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει το Super Cup στην Άπαρτο. Μεταξύ τον Tech Buddy από την Μπάτρα και τον Dr. Pharmacy από το Αγρίνιο. Όλα καλά, ξεκινάμε. Για τους Dr. Pharmacy. Μέσα μέσα λάθος θα κλέβει ο Λαγοπάτης και ο Γεράνιος πάει σε σετ παιχνίδι καθώς δεν είναι γρήγορη επιλογή. Παρθένη στο διακρούς από το Διαμαντή άστοχο. Λιούρδης πάμε την κόρη Μπάουν. Ένας στάρ για τους Tech Buddy μέχρι μέσα. Νούμερο 31. Σε μια πολύ γρήγορη επίθεση τους έφερε σε πορτόφελ. Προσπαθούν να παίξουν τους Tech Buddy μέχρι στιγμή. Στο καιρό ποιος την πάνω φορά, Γεράνιος. Θα πάρει ένα σκύνο από τον Λιούρδη. Γεράνιος ελεύθερος από 45-3. Άστοχος να βοηθάξει το κορυφαίο rebound και το βρίσκει το foul. Δεύτερο ματικό. Σωτηρόπουλος. Ελεύθερος και αυτός πάλι από 45-3. Αστοχή rebound για να δει. Ο Γιώργος Διαμάτης, δεν συγχωρεί αν έκανα λάθος στο όνομά του. Ωραίο το pick and roll, εδώ το τελείωμα. Πολύ όμορφο από τον Τελιασμάνη. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Κινήσει ο Σωτηρόπουλος, τελειώνει και πάση. Παίρνει δύο βολές. Μέσα η πρώτη, σκόρτη για το Tech Buddy. Αστοχή στη δεύτερη, παραμένει το 1-2. Πολύ καλή πίεση στην μπάλα από τους πατρινούς. Παρθένη στο πώς γυρνάει. Πολύ ωραία έξω για τον Διαμάντη. Στους για τρεις, άστοχο. Λιούρδης μέχρι μέσα προσποιείται. Τελειώνει τη φάση. Δεν μπορεί να σκοράρει. Ούτε ο Λαγοπάτης μπόρεσε για το επιθετικό rebound. Διαμάντης και πάλι. Παρθένη στο πώς. Δείψε ο Καλιακμάνης, άργησε ο Παρθένης όμως. Τελικά θα πάρει ένα δύσκολο fade away shoot. Θα στοχίσει και τελικά ο Νίκο από το κοιτά. Γεράνιος. Πολύ ωραία πάση του Σαντινόπουλου. Γιώργης κάνα το καλάθι. Δύο βολές. Αν δεν κάνω λάθος είναι δεύτερο φάουλ του Πολόπου. Ίσως πρόβλημα αυτό για το Πολόπου Φάρμαση. Λόγους. Ωστόσο.
ψυχολόγου. Απόφαση, νομίζω ότι έγινε φάουλ. Σωστή απόφαση. Περνάει ωραίο Καλιασμάνη, δίνει στο διαμάντι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Έμεινε στον αέρα και τελείωσε τη φάση για το 2-4. Γεράνιος. Μαγροπάτης Λιούρδης. Λιούρδης και Γεράνιος η εγκέφαλη αυτής της ομάδας. Γεράνιος τώρα βγαίνει στα σκριν. Διεισδύει. Έξω στο Σωτηρόπουλο του 45 ούτε καλά. Άστο και σκέιβει ομάδες στο ξεκίνημα. Μουδιασμένες, λογικό. Έχουν πολύ καιρό να παίξουν ομαδικό μπάσκετ. Κοιτάς τώρα να πάρει το πάρο. Μια στις δύο κεφάλι, λαβοπάτης, μάχεται για το rebound. Είναι εξαιρετικός με τις στιγμές, έχει δώσει πολλές μάχες. Και έχει βγει κερδισμένος σε αρκετές εκπομπές. Γεράνιος με τον Παρθένη πάνω του. Λιούρδης ελεύθερος για τρεις. Άστοχος κεφάλι. Rebound μια μάχη. Ρέτζιος κοιτάει κίνηση από την ομάδα του. Τελικά ο Καλιακμάνης βγαίνει για να τον βοηθήσει. Ο Βέλης θα σουτάρει για τρεις. Δύσκολο σουτ, άστοχο σουτ. Πρώτο τετράλεπτο λοιπόν. 3-4 το σκόρ υπέρ των Αγγλικών. Οι αλλαγές εδώ στην Ορβατία. Θα έρθουν εδώ. Τέσσερα πήγε το εγώ το καθήκη. Γεράνιος. 5-14 είναι μέσα, 26 είναι μέσα. Γιούρδης. Πολύ ωραία κίνηση όμως, αστοχή στο τελείωμα, δυσκολεύτηκε. Διαμάντης θέλει να τρέξει. Πολύ ωραία πάσα μέσα, ο Καλιασμάνης θα γυρίσει. Ούτε τώρα. Γεράνιος. Πολύ μουδιασμένο το ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες. Ο Πυρόπουλος γυρνάει. Χωρίς φάουλ, συνεχίζει όμως με την μπάλα στα χέρια του. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, Γεράνιος για 3, ούτε τώρα. Παρθένης το rebound. Ρέτζιος. Στη γωνία είναι ο Κουβέλης, θα πάρει ένα σκρίνα από τον Παρθένη. Σκέφτηκε να εκτελέσει όμως και πέρασε και πάνει την μπάλα, Παρθένης. Καλιακμάνης για 2, μέσα. 3-6. Με τον Γεράνιο να οργανώνει και πάλι το παιχνίδι της ομάδας. Ήταν εξαιρετικός στο περσινό πρωτάθλημα και στο τελικό. Έκανε διαφορά. Φάου τώρα. Yeah.
Αρακοβίτης. Κουβέλης για τρεις. Αστοχή. Ριμπάουντ του Νιούρκη. Γεράνια το σκέφτηκε, δεν το επιχείρησε όμως. Νιούρκη θα μπει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία. Είναι δύο δύο. Να ξέρεις παίζει το ένα στο τέλος. Παίζει το ένα στο τέλος. Πώς θα εσύ δεν το έχεις. Ελεύθερος για τρεις. Μέσα. Για δύο τελικά, όπως με ενημερώνουν, με διορθώνουν μάλλον. Εδώ ένας! Εδώ ένας! Κουβέλης. Με ασκητική άμυνα του Σωτηρόπουλου. Αραχοβίτης. Ο Διαμάντης. Σωστό Γιάννη, σωστό. Την αλλαγή κόσ. Αλλαγή κόσ. Κερδίζει το φάουλ από τον Νιούρκη πάρα πολύ έξυπνα. Ο Παρθένης μέχρι στιγμής έχει δείξει ένα δείγμα γραφής από το τι μπορεί να κάνει. Είναι έμπειρος παίκτης για μερικό πρωτάθλημα. Πράγματι. Καλιακμάνη. Ένα προσπάθημα από το θα γυρίσει. Αυτή τη φορά θα στοχίσει και με την βοήθεια του Βαλέρη Νιούρκη. Αραχοβίτης και πάλι,
θα μπει μέχρι μέσα πολύ ωραία και είναι άστα από το όμως αμυντικό rebound του Σωτηρόπουλου, ο οποίος έχει δώσει πολλές δουλειές. Σωτηρόπουλος το σκέφτηκε από 45, δεν το πήρε, μπήκε μέχρι μέσα. Ο Σωτηρόπουλος είπαμε, δίνει πολλές λύσεις στο κουβάρι και σε άμυνα και σε επίθεση. Αχοβίτη, ωραία πάσα έξω. Η ύφεση του Αγγελάκη έχασε όμως. Ο Μαραγκός είναι πιο δυνατός από όλους. Την άλλη πλευρά του Πακέρι. Κράτα την πίσω. Ο Βαλέρης θα κάνει το δεύτερο του φάουλ. Κανονικά δε. Κανονικά όλα παίρνουν. Και είναι πέμπτο ομαδικό, το οποίο συμβαίνει και δύο βολές. Λοιπόν, στη γραμμή, άστο και πρώτο, παραμένει το 16. Θα το screen και θα το screen και θα το screen και θα το screen. Πράγματι, τριμπώνεις μέχρι μέσα. Λέει ο Βαλέρης, Γεράνιος στον εφηδιασμό, lay-out, άσπαστος.
ήταν ευκαιρία για το διαφορά. 14 λεπτά λοιπόν τελειώνει η πρώτη περίοδο. Περιμένουμε με λιγομονησία το δεύτερο μεταλλικό. Τέκι 14, το performance 7, μετά τη μίξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ξεκίνησαν λίγο νευρικά οι δύο ομάδες. Με λίξη όμως, συνέχεια οι Τέκι Μπάντι βρήκαν τα πατήματά τους, βρήκαν τα σούς. Ήταν πολύ δυνατή στο rebound, δεν έφτασαν μάχες και στο σούς και το σούλεφτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Γιούρδης είναι έτοιμος να το αναφέρει. Τώρα γίνεται μια επαναφορά με τον Γεράνιο, ποιον άλλον να είναι στο κατέβαλο του βάλλον. Γιούρδη, μπει μέχρι μέσα, θα νικήσει τους πάντες, όμως δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη σειρά. Αραχοβίτη, Καλιασμάνη. Και πάλι αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Κάτι σαν pick and roll, ο Τριγώνης διορθώνει. Ένα τρίποντο στη μίξη του χρόνου. Άστοχο ο Λιούρδης προσπαθεί και τελικά παίρνει το rebound. Και μπασάρει όμορφα στο κοιτά. Τελειώνει την φάση 16-7. Διαμαντής. Διαμάντης με συγχωρείτε που πέρασε το παιχνίδι. Θέλησε να περάσει το πρώτο βήμα το κοιτά, δεν τα κατάφερε όμως. Αραχοβίτης. Έτσιος θα μπει μέχρι μέσα. Έχει τελειώσει η επίθεση του 24. Και έτσι η μπάλα αλλάζει χέρια. Θέλησε να τρέξει. Η επιστροφή των Tech Bands στο transition ήταν καλή. Πίσω είμαστε. Και εν τέλει που κάνουν το φάουλ. Αραχοβίτης. Κατικό φάουλ. Μέχρι τον Αραχοβίτη. Να απεμπλακεί από τον προσωπικό του αντίπαλο, έσπρωξε. Και την μπάλα αλλάζει και πάλι χέρια. Γεράνιος. Ακόμη μία αλλαγή κατοχής για τον Αραχοβίτη να είναι στο κατέβασμα. Διαμάτης μέχρι μέσα. Ωραία κίνηση, άτυχος.
τελείωμα. Θα πάρει όμως δύο βολές. Ο Διαμάντης είναι πολύ κινητικός. Μπορεί να μην έχει σκοράρει πολύ μέχρι στιγμής. Όμως έχει δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Tech Buddy. Και τώρα ετοιμάζεται από τη γραμμή της φιλανθρωπίας να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Άσχετα στην πρώτη. Μία στους δύο και ξεκολλάει την ομάδα του από τους 7 πόντους, 16-8, double score. Πολύ ωραία κίνηση στον Ιερόπουλο, θα σκέφτηκε. Καρθένης. Σπάρει πολύ με δύναμη, Ρέτζιος για 3. Δηλώνει παρόν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο βλέπουμε περισσότερη κινητικότητα στις δύο ομάδες. Ακόμη ένα. Τρίτο φάουλ. Τρίτο το 14, παιδιά. Για το δύο. Τσόις. Αραχοβίτη, στη γωνία για τρεις ελεύθερες. Ας το κύρι πάνω του Λιούρκη. Σπυρόπουλος περνάει, διεισδύει, πολύ ωραίο καλάθι, 21-11, 21-12, θα σχωρείτε. Διευρύνει κι άλλο τη διαφορά για τους Tech Buddy. Αραχοβίδης και πάλι από το ίδιο σημείο και πάλι άστοχος, μάχονται για το rebound, τελικά κερδισμένος στο Γεράνιο. Γιούρτης, πολύ ωραία κίνηση, αστοχή όμως. Όπου εξαιρετικά ο Κιτάς και το κλειδινό του Βάλα Γεράνιος, 23-12, time out για την Dozer Pharmacy. Πολύ καλός, ήταν πολύ καλός, το θυμάμαι.
πάντα καλός υψηλός. Εδώ το βλέπω, εδώ και τώρα το βλέπω. Πού είναι, λέω. Είναι υψηλός. Δείχνουν μια καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Είναι πιο γρήγορη στο transition, είναι πιο έστοχη. Και γι' αυτό το λόγο προηγούνται με 12 πόντους. Παρθένει στο πόντ. Καλιακόνη δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Αμυντικό rebound για άλλο. Πολύ ωραία επίθεση. Ο Κιτάσονας έχει πατήσει την ειδική. Θα σταθεί, θα σουτάρει, γιατί φούτε αυτό αμυντικό ριμπάν του Μαραγκού. Γεράνια. Σοπουρόπουλο στο πόστο. Γεράνια, θα σουτάρει και θα στοχίσει αυτή τη φορά. Ριμπάν του Διαμάντη. Κίνηση από τις επέδες του Παρθένη. Θα μπει μέχρι μέσα πάρα πολύ όμως. Θα λάσει 23-13. Μειώνει στους 10 από τους ο Παρθένης. Ο Γιάννης Παρθένης. Για 3. Πάντα νομικό. Για τους πλέ, για τον Dr. Pharmacy. Παρ' όλα αυτά, ο Κουβέλης θα δημιουργήσει για τον εαυτό του και θα σκοράρει. Στο Σπυρόπουλο στο transition. Εδώ η άμυνα των Dr. Pharmacy, θα λέγαμε ότι κινήθηκε καθώς μετά από καλά συνδέθηκαν transition. Επίθεση. Θέλει και πάλι να δημιουργήσει και αυτός για τον εαυτό του. Θα στοχίσει όμως το mid-range shoot και rebound του Μαραγκού. Σωτηρόπουλος. Μπάκης για 3. Το νέο απόκτημα του Μπάκης. Δείχνει γιατί τον επέλεξαν οι πρωταθλητές Πάτρα. Μέχρι μέσα του Βέλη, ωραία κίνηση. Θα τελειώσει τη φάση πολύ όμορφα. 27-17. Το Πάκη. Ωραία,
τελικά πασάρι στο Λιούρτζι. Αυτός θα χάσει την μπάλα με το πέρα στο Μαρκέ και φάουλ στον εκλυδιασμό του Βαλέρη για να σταματήσει. Με φάουλ, αλλά τον είδαμε και πάλι, ο Καλιασμάνης αστοχή σε τους δύο πόντους. Λιούρτζης. Κορφάκι. Περνάει πολύ ωραία, τελειώνει, κορφάκι παίρνει το φάουλ και οδηγείται στη γραμμή. Καθώς κορφάκι έγινε πάνω στο σούτ. Το φάουλ έγινε πάνω στο σούτ, συγχωρείτε. Για τον Παναγιώτη Κορπάκη. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 27-18 και η διαφορά από τα πόντα. Δεν δύο οι βολές. Δεν το πήρε. Στη γωνία ο Κουβέλης για τρεις. Άτυχος. Γιούρτης και ψηλά πόνους. Βαλέρης. Ο αρχηγός αυτής της ομάδας. Στο Γυρόπουλος. Πριν μέχρι μέσα. Αστόχησε όμως. Έχει προηγηθεί. Στο θετικό φάουλ. Έστρεψε με το χέρι. Δύο και δύο. Ο Κουβέλης όμως
ότι ο Καπέλης εδώ τους ξεγέλασε και τελικά με τη βοήθεια του ταμπλό σκόραρε μειώνοντας 8 πόντους 29-21. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Dr. Pharmacy 21. Τεκ Βάντι με τον έναν από τους στάρ του στον Λιούρδη να έχει φορτωθεί με 3 φάουλ. Παρ' όλα αυτά αγωνίζεται αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά έχουν βρει λύσεις από άλλους παίκτες όπως ο Κορμπάκης, όπως ο Σωτηρόπουλος. Τώρα ο Κορμπάκης με την μπάλα. Μία επίθεση φυσικά. Λιούρδης, για να δούμε αν θα την εξαρτήσει την ολόκληρη. Λιούρδης, πάρα πολύ ωραία. Και τελειώνει τη φάση 31-21. Ραβοβίτης θα χάσει την μπάλα από τον Λιούρδη. Μέχρι μέσα αυτός. Ασκοράρει και θα βρει 21. Και έχουμε τεχνική ποινή στο Λιούρδη, καθώς δεν επέτρεψε στους αντιπάλους να κάνουν επαναφορά. Τέταρτο φάουλ. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Έχει 4-14. Σίγουρα Μπάντι ολοκλήρωσαν το ημίχρονο με τέλειο τρόπο, όμως το φάουλ του Λιούρδη, το οποίο είναι τέταρτο, ίσως τους βάλει προβλήματα. Δόκτωρ Πάνος ετόχισαν στη βολή και έχουν 2,2 δευτερόλεπτα για να ευχηθούν. Αραχοβίτη, όχι, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Τεκ Μπάντι 33, Δόκτωρ Πάνος 21. Συν 12 για την πατρινή ομάδα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Σε γίνημα το δεύτερο ημίχρονο με την πρώτη επίθεση για την Dr. Pharmacy, η οποία βρίσκεται στο σκορ 33-21. Αραχοβίτης κουβέλησε τριμπούνης, παρθένης και Διαμάντης στην πεντάδα. Διαμάντης ο οποίος αστόχησε. Τεράνια σκορά για το Τεκ Μπάντι. Θα διηγήσει, θα περάσει μέχρι μέσα. Γκολ! Είναι εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά ένα playmaker με όλες τις αρετές. Λοιπόν, άστοχος η βολή, μακρινό ριμπάμπ. Παραγκόν. Σάρι.
έξω για το γεγάνιο, εντελώς ελεύθερος, είναι ένας παιχνίδι. Ψάχνει να βρει το Μαρακό, τελικά δίπλα στο Βαλέρι, ο οποίος το σκέφτηκε, τελικά πήρε το φάρο. Πήρε όλο τον κουβέλι. Δεύτερο του κουβέλι. Και επαναφορά από τη sideline με τον Βαλέρι. Τον αρχηγό αυτής της ομάδας. Ξανά ο Γεράνιος. Πιεζόμενος. Άρα αποβήκε. Για να δούμε την επιλογή του δεύτερη screen από τον Μαρακό. Βαλέρης από τους 45 αστροφίλους. Παραμένει το 35-21. Για την Dr. Pharmacy. Για να τη στέκεται έξω από τα 6.75. Πολύ συγχρόνο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι ακόμα επίθεση. Εντάξει. Γεράνιος. Θα την οργανώσει και αυτή. Κοιτάς. Θα την δείξει πολύ ωραία κίνηση. Είναι άτυχος. Αυτή είναι σωστά την μπάλα να περάσει έξω. Και μπάλα για τους σώτους. Παραχοβίτης, φοβερή πάσα, εκεί βρίσκεται ο Τρυπούλης, προσπαθεί το κουβέλης, πατάει να μέσα στο πλαδίο, άστοχο. Το πήρε ο Λαγουπάτης και ο Γεράνιος ξανά κατεβάζει και μια έμπαλα. Ο Γεράνιος θέλει να πάει προς τα μέσα, δεν έχει επιλογή. Βρίσκει τον Λαγουπάτη που εκτελεί για δύο, άστοχο. Διαμάτης παίρνει το ριμπότ και θέλει να τρέξει, κερδισμένο φάουλ. Το έκανε ο Γεράνιος. Καλακμάνης και Ρέτζιος περνάνε μέσα για την Dr. Pharmacy, αντί Κουβέλη και Τρυπούνη. Ο Βαλέρης και ποιος άλλος παίκτης πέρασε εκτός. Για να πάρουν τη θέση τους ο Σωτηρόπουλος σίγουρα. Ο ένας είναι ο Σωτηρόπουλος και ο άλλος είναι ο Κορμπάκης. Με τον αριθμό 8 είναι ο Κορμπάκης. Επαναφορά με το κερδισμένο φαουλ για τον Dr. Pharmacy. Αραγωβίτης. Δεν έχει επιλογή. Παρθένη. Για να τους πάσα κοντά στον Καλιακμάνη. Ο Καλιακμάνης έκανε καλή προσπάθεια. Δεν κατάφερε όμως να δώσει δύο πόντους στην ομάδα του. Γεράνιος δεν μπόρεσε να τρέξει. Λαγοπάτη. Πέρασε τον Λαγοπάτη. Άστοχος όμως. Ο Παρθένης. Ούτε αυτό έχει την επιλογή να τρέξει. Ρέτζιος, ο οποίος πέρασε στο ματς. Αναγωγείτες με ταμπλό 35-23. Πρώτο πόντι στο δεύτερο ημίχρονο για την Dr. Pharmacy μετά από περίπου 4 λεπτά. Ενώ ο Γιούρδης είναι έτοιμος να περάσει το τρέξι. Ακριβώς. Ο Γιούρδης στη θέση του Λαγοπάτη. Έλα. Είδαμε στην προηγούμενη επίθεση το Παρθένη να δημιουργεί αρχικά για το Pharmacy. Θα μπορούσαμε να δούμε ότι λειτουργεί πολλές φορές ως point forward. Choice! Λόγω της εμπειρίας του κιόλας. Κορμπάκης. Αλλαγή μετά. Ο οποίος είναι και
στα 4 φάουλ, παρόλο που είναι φανταστικό. Όχι, νομίζω ότι έχει ανάποδα το Υπάρχει αλλαγή, ο Κολομπός περνάει στη θέση του Ρέτζιου, ενώ ο Μαραγκός περνάει εκτός αγώνα για να δώσει τη θέση του στο Γεωργιόπουλο. Στη βολή της τεχνικής ποινής πηγαίνει ο Λούρδης και ο Στοχός. Ο Κολοβός πήρε το rebound, δεν προϋποθέσει να τρέξουν, αλλά ο Δίκης πάει προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, την ανανεώνει όμως με επιθετικό rebound. Άρα ο Δίκης του διατρής από τον Μαρσένη. Ας ο Κολούρτης μαζεύει και το rebound. Τον Παρθένη και έχουμε time out. Όλα έτοιμα λοιπόν, επιστρέψαν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Tech Bandy 36, Dr. Pharmacy 23. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που επίσης έχει βρει του Tech Bandy να είναι πιο κινητική. Περισσότερες ιδέες στην επίθεση. Έχουν σιγά σιγά πάντως οι επιθέσεις. Το επιμέρου σκορ είναι 3-2. Έχουμε σιγά σιγά πλέον. Κεράνιος. Λούρδης. Στέκεται έξω από τα 6.75. Ριμπόρτ από τον Μαρακοβίτη. Ο Βίτης προσποιείται από το ύψος των βολών, κάνει έρμπολ. Ο Λούρδης μάζεψε ένα ακόμα σκουπίδι. Κεράνια. Θα η περισσότερη κίνηση από τους παίκτες του. Είναι πολύ στακτική αυτή η επίδεση. Τελικά παίρνει ένα πίκα από τον Σωτηρόπουλο. Εκτελεί για 3-23. Γεράνι, τα έχουμε πει πολλές φορές για τον παίκτη. Δεν είναι ανάγκη να τα πούμε ξανά. Καραποδίκης. Χρειάστηκε για τον Λουζί, διακύρωσε τον Καραποδίκη Παλά. Ο Λουζός θέλει να απαντήσει στο προηγούμενο τρίτο, όχι. Σωτηρόπουλος θέλει να τρέξει. Κόστος πάσαρε στο Λούρδη, ο οποίος τελείωσε τη φάση και ανέβασε τη διαφορά στη μίτση, στη τιμή της, δηλαδή τους 18 πόντους. 41-23. Πείτε στα αθλητιά διαλαγής, λίγο. Όπως πάντου με τον Παπαδημητρόπουλο. Ετοιμάζεται παραπέμπει για δύο. Δεν ήταν καλό το σούπερ. Αλλαγές, ο Φραγκελάκης αντί Διαμάντη και ο Παπαδημητρόπουλος στη θέση Γεράνιου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, πάντως είναι ένα μάτς που έχουν κρατήσει άμυνα, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος ρυθμός στην επίθεση. Προέρχονται και οι δύο μάτς από απραξία. Παρθένης για δύο. Δίνει μια λύση στη Dr. Pharmacy. 41-25.
τον Κολοβό. Κολοβός για τρεις. Όχι, δεν ήταν καλή προσπάθεια, παίρνει το rebound, πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Μειώνει σε 41-27 ο Πέτρος Καλιακμάνης. Παπαδημητρόπουλος που έκανε το φάουλ, ενώ Παραχωδίτης αφήνει τη θέση στον Κουβέλη. Δύο θέσεις από τον Κουβέλη, το πάντα σε βρήκαν λύσεις και δείχνουν να τσιμπλοκάρουν. Στους 13 από τους 18 που είχε φτάσει νωρίτερα με ένα μικρό σερί 5-0 από την Dr. Pharmacy. Ο Λαγοπάτης είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει θέση για να επιστρέψει. Άφη τώρα. Γίνεται λάθος. Κουβέλης τον Ζουλιανού από το ισχύ. Ο Κολοβός του επιθετικού ρυμπόρου πάσα στον Καλιακμάνη. Ο Καλιακμάνης αυτό. Ο Κορβάτης τελικά Σωτηρόπουλος παίζει isolation, σουτάρει για 3. Πάρα λίγο rebound τελικά και foul του Κορμπάκη στον Κολοβό. Είναι το τρίτο. Λαγοπάτης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Γιωργίου. Στην επαναφορά πηγαίνει ο Γρηγόρης Κουβέλης, ο οποίος θα οργανώσει την επίθεση καθώς λείπουν τόσο ο Αραχοπίτης όσο και ο Διαμαντής. Κουβέλης για τρεις. Όχι, δεν έκανε καλή προσπάθεια. Θα θέλει να τρέξει ο Σωτηρόπουλος. Πάσα. Ξεχαστεί κάτω από το καλάθι. Δίνει δύο πόντους. 43-28. Κολοφός. 45 μοίρες. Και από εκεί θέλει να δημιουργήσει. Βρίσκει τον Καλιακμάνη. Οπότε το πάρει το μύθι. Ενδιαφέρουσα μάχη. Βαγγελάκης για δύο ασκόχησε. Ο Γιούρδης μαζεύει ένα ριμπάουντ. Βρίσκει απέναντι του τον Καλιακμάνη. Περισσότερο από τον πάγκο. Παπαδημητρόπουλος στη νίκη της επίθεσης για 2. Αστοχή του Μάκη. Προσπαθεί. Έχει την περίοδο. Τέλος του τρίτου. Παραμένει 43-28 με επιμέρους σκορ 17 σε αυτή την περίοδο. Επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για την επανέναντι του τραπεζιού. Επιστρέφουμε για το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Επίθεση για την Dr. Pharmacy. Πεντάδα με Διαμάντη. Όχι. Όχι. Για να δούμε. Έκασε, θα το βρούμε. Πού θα πάει, ναι. Επίθεση για την Dr. Pharmacy. Κουβέλης, Διαμάντης, Φραγγελάκης, Τριμπώνης και Παρθένης στην πεντάδα. Από την Κορπάκι, Λαγοπάτης, Μπράβο, Σωτηρόπουλος, Μαρακός και... Και ο πέμπτος ποιος είναι? Ο Κουβέλης για τρεις. Όχι, δεν ήταν κάτι. Παράτο, το μάζεψε ο Σωτηρόπουλος. Και ο Κορπάκης θα πανώνει. Λαγοπάτης. Εκείνος οργανώνει την φορά του. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν εξαιρετικός ο Λαγοπάτης. Κορμπάκης. Παίρνεις αυτή η επίθεση. Όλη η επίθεση. Κορμπάκης πετάει. Δεν μπορεί. Καλώς τον επίθεση. Dr. Pharmacy. Η αλήθεια είναι πως χωρίς το Γεράνι έχουν πολύ συμμετοχή στον Τεκβάντη. Διαμάντης. Υπάρχει αυτός κίνησε από την κάθαση. Τελικά
παθαίνεις με τριβόλι κολλάνε λίγο. Αυτό στο σκριν για μάτι σπέλνει το πικ του τριβόλι. Παρθένει για τρία. Τρίποτο, άστοχο. Το Κραγγελάκι στο επιθετικό ριμπάουτ. Ξαναπαίνει την μπάλα από τον Παρθένει και λίγη για τρία είναι άστοχος ο Ακύλος Κραγγελάκι. Ο οποίος όμως βοηθάει σε ένα ακόμα επιθετικό ριμπάουτ το οποίο παίρνει το τριβόλι. Διαμάτης πάει προς τα μέσα, αλληλώθηκε η προσπάθειά του εκεί από τον Σωτηρόπουλο. Λάθος τώρα. Δεν ολοκληρώνει το όμως το κλέψιμο. Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή. Σωτηρόπουλο. Τα 5 δευτερόλεπτα. Έχω την αίσθηση ότι ήταν φάουλ το παιδιά που είχε βρει χέρι. Ο Παπαδημητρόπουλος λοιπόν στην γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο ελεύθερες βολές με στόχο να διευρύνει τη διαφορά στους 17, τώρα πάει στους 16, 44-28. Είναι ο πρώτος πόντος της τέταρτης περίοδου μετά από 100 δευτερόλεπτα. Σε αυτόν μένουμε. Και Γεράνιος έχουν επιστρέψει στο μάτς. Μαραγκός. Παρακολουθώ που πηγαίνει και παίρνει Γεράνιος. Και πάλι στη λήξη του χρόνου θα επιτεθούν. Τεκβάντι Γεράνιος για τρεις. Άστοχος ο ίδιος όμως στο ματινό και την rebound. Αδράνησαν οι αφρινιώτες στο rebound. Γεράνιος λαγοπάτη στη γωνία. Άστοχος, αμυντικό rebound παρθέν. Διαμάτης ο Γιάννης αυτή την επίθεση. Παίρνει το σκρίν από τον Τριμπόνι και λίγα τρεις. Σκοράρει, λαγοπάτη συνεχή, δεύτερη προσπάθεια, τελικά βγαίνει προς τα έξω. Έχω να δείτε σε ποιο κανοφάλαιο πριν πίσω! Και Διαμαντής. Ο Διαμαντής ενδεχομένως να αποδεχθεί σε game changer. Το σκέφτηκε, δεν το πήρε, ένα σλόγγ. Ένα 7-0 σερί το φάρμαση. Πέντε πόντια από τον Διαμάντη, 2 από τον Παρθένη. Ο Λούρδης έχει επιστρέψει. Παρότι έχει τέσσερα φάουλ είναι αναγκαίος αυτή τη στιγμή. Γεράνιος. Τριμπώνης με Λούρδη, φοβερές μάχες τελικά. Θα συνεχθεί φάουλ υπέρ του ψηλού τον Τεκ Μπάντι. Και επαναφορά από τη sideline
Γιάννη Βαλέρη. Στη θέση του Τριμπόνι. Ένα συμβολίκηση με τον Τριμπόνι. Λέω τρίτο εγκαθός. Η Πατρινή δείχνει να αποστάσει το μυαλό της Πακιστανής. Φαίνεται πάντως η Dr. Pharmacy να θέλει να διεκδικήσει με την είσοδο του Καλιακμάνη και το πέμπτο φάουλ από τον Ιούζη. Το άκου και η αλήθεια είναι δεν φάνηκε ξεκάθαρα το τι έγινε. Δεν βλέπαμε και μέσα. Γι' αυτό. Και ήταν κάποια σώματα. Θα κομπανίσουν. Βαλέρης στη sideline για να μ' αφορά. Λαγοπάτης επιστρέφει στο μάτι. Για να δούμε θα αντικαταστήσει τον Λιούρδη. Είσαι εντάξει φίλε. Ο Λιούρδης δείχνει και λίγο και βρισμένος. Τώρα Κυρόπουλος για 3 σκορ. Λίμα και το Κυρόπουλος 47-35. Επαναφέρει τη διαφορά στις 12. Και Λιούρδης κατευθείαν. Βαγελάκης για τον Παρθένη. Καλιακμάνης θέλει να πάει προς τα μέσα. Λύση δύσκολο καλάθι από τον Πέτρο Καλιακμάνη. Η διαφορά πέφτει στις 10-47-37. Και στην οργάνωση της επίθεσης των Γεράνιων. Λύνεται. Πασάρι όμως ο Λαγοπάτη. Βαλέρη στις 45 για 3. Αστοχήρι μπάμπ στο Τερόπουλο. Ο Τερόπουλος και ο Λαγοπάτης ήταν μαζί. Δεν συνεννοήθηκαν όμως, χάσανε ένα δικό τους rebound. Χάσανε τον κουμπέλι κάτω από τον καλάθι, αστοχή ο κουμπέλις εξ επαφής και έχουν ευκαιρία τώρα να τρέξουν. Πατρινή γίνεται όμως το λάθος από τον Γεράνιο. Τώρα οι αλλαγές, ο λογός στη θέση του κουμπέλι. Ο Λιούρδης στη θέση του κοιτά. Ναι. Έχει ένα τρίποτο. 4-29 για το φινάλε. 47-37. Ο λογός με το Τερόπουλο. Παρθένιος. Έτσιος θέλει να πάει προς τα μέσα. Κερδίζει φάουλ από τον Βαλέρη. Ρέτζιος είχε κίνηση προς τα μέσα, βλέποντας τον Βαλέρη να πέφτει πάνω του, πέταξε την μπάλα. Κέρδος 2 βολές για τον Νάσο Ρέτζιο. Για να δούμε αν μπορούν να πλησιάσουν κι άλλο. Τι πιτάθουν το φαινόμενο. Ρέτζιος είναι έρθος στην πρώτη, 47-38. Ένα τελευταίο τετράλεπτο που θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεράνιες, πολύ ωραία κίνηση. Λαγοπάτη, Σωτηρόπουλος για 3. Μέσα από το Σωτηρόπουλο. Μέσα, 2 τρίποντα. Μεγάλα τρίποντα από το Σωτηρόπουλο. Μαχαιριές, θα λέγαμε. Η μία έστειλε τη διαφορά στους 12, τώρα στους 10, 50-39.
Καμάντης διατρούσε από πολύ μακριά. Τα βιγμένη αυτή η προσπάθεια. Λούρτης πήρε το rebound του Γεράσιμου Σοργάνη. Τα 3 και 20 για το φινάλε. Γεράνιος έχει να παίξει ένας εναντίον ενός. Τελικά παίρνει το φάουλ του Παρθένη. Σωστό φάουλ από τον Γιάννη Παρθένη. Time out από την Dr. Pharmacy. Όλα έτοιμα για τα τελευταία 3 και 13 του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. Τέκου πάντη 50, τότε πάνω σε 39. Παναφορά του sideline με τον Γεράνη. Γιούρδης στο πώς. Θα γυρίσει. Πάλι χαμηλά από τον Πέτρο Καλιαχάνη. Τρίτο μαζικό για την Dr. Pharmacy. Δεύτερο για την να μιλήσει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Κορμπάκης αστοχή για 3. Γιούρδης σε επιθετικό ριμπάουν. Θα γυρίσει, θα τελειώσει το πάση. Μεγάλο καλάθι. Είναι τρόπο εδώ να κάνει το 52-39. Μαρθένης Αραχοβίτης. Κάνει το rebound. Δεν έχει λόγο να διαστηθώ. Περάσει πολύ ωραία στα χέρια του μπάλα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σοφιόπουλος έχει βάλει ήδη 2. Και αυτό 55-39. Θα πάρω την πρόβλεψη είναι ότι το μάτς τελείωσε. Καταχωρητής αστόχησε επιθετικό ριμπόντ από τον Καλιαχμάνη και καλάθι. Ενώ θα έχουμε και αλλαγή με τον Κίτα να περνάει στο μάτς. Ένα τη θέση του Κεράνιου. Αξίζει κάτι την πρόβλεψη. Με την μπάλα στα χέρια. Κορμπάκης αναλαμβάνει την οργάνωση. Ενώντας πάσα τον Σποτερόπουλο. Κορμπάκης υποδέχεται ξανά την μπάλα, αλλάζει με χέρι με χέρι. Ενδεχομένως έρθει στη σημερινή αγώνα ο Σωτηρόπουλος. Πάλι τρία μεγάλα τρέλετα σε αυτή την περίοδο. Κομμάτια αυτό. Που έκλωσε την μπάλα. Παραγωγή συγκράτησε και έρθισε σε όλα τον Κορμπάκη μόλις το δεύτερο ομαδικό. Λοιπόν, θα επιστρέψει στο μάτς για αλλαγή, όπως και ο Γεωργιόπουλος. Λοιπόν, στη θέση του Παρθένη Γεωργιόπουλος, στη θέση του Σωτηρόπουλου. Μεγάλη εμφάνιση του Σωτηρόπουλου. Μίλησε στα κρίσιμα εκεί που θα τον είχαν ανάγκη περισσότερα από αυτό. Αραχοβίτης. Στέκεται σουτάρι για 3. Άστοχο συμβόλης προσπαθεί τελικά και επίσης και στο rebound. Ο Λοβός από πολύ μακριά. Ούτε τώρα. Λοβός. Πάρα πολύ ωραία πάσα στον Γεωργιόπουλο, ο οποίος φοβάται να τελειώσει. Γιούρδης για 3. Όχι. Ο Λοβός στο rebound, τελευταίο λεπτό στο μάτς. Οι Tech Buddy είναι οι νικητές, ναι. Δεδομένο αυτό. Παραγκώς ετοιμάζεται να επιστρέψει. Καλιαχμάνης με τα δύο σταγούλι. 95-41, Μαραγκώς το μάτς στη θέση του Λιούρδου. Δεν υπάρχει να
αλλαγές από την Dr. Pharmacy. Ο Μαραγκός δίνει για τον Κορβάκη. Κορβάκη θα κατεβάσει την μπάλα. Όχι, κλέβει ο Αραγωβίτης. Κάνει την μπάλα στο καλάθι. 55-43. Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό που είναι 55-45, αλλά νομίζω ότι 45. Νομίζω δεν είναι αυτό. Νομίζω είναι 43. Τέλος πάντων, μικρή σημασία για αυτή τη στιγμή. Κορβάκι. 7 θα περάσει. Παπαδημητρόπουλος στη λήξη. Καλά. Το κερασάκι στην τούρτα. 45. Από πολύ μακριά για τρεις. Στην άτομος τελειώνει το παιχνίδι. Νικητές του Tech Bar είναι 57-45 απέναντι στην Dr. Pharmacy. Είναι οι νικητές του πρώτου Super Cup που διεξάγεται. Η Πατρινή μετά από μια εξαιρετική σεζόν που ήταν το μπασκετάκι της Πάτρας μπαίνουν και από το τρόπαιο. Από εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ. Άντε, γεννήθηκε καλό ήλιο. Σε λίγο θα είμαστε εδώ για την αυτοκίνητα της νικήτριας ομάδας. Το κύπελο θα πάρει ο αρχηγός Γιάννης Βαλέρης. Εδώ το βλέπουμε. Φωτογραφίζεται μαζί με τον Θάπη Σταθόπουλο. Και η ώρα που όλοι περιμέναμε. Το Super Cup. Πώς το λέγατε? Πρώτα της Αργεντινής. Είναι καλύτερα, ρε. Δεν είναι καλύτερα. Δεν είναι μακριά. Από εδώ το πάνε. Από εμάς λοιπόν να έχετε ένα καλό βράδυ με τους Tech Buddy πρωταθλητές. Κλείνουμε τη βραδιά εδώ κιόλας η αναμνηστική φωτογραφία. Καληνύχτα σε όλους.